Γεια χαρά σε όλες και όλους, άλλο ένα podcast στα εδώ, με σχόλια αυτή τη φορά για την απόλυση του Αργύρη Γιαννίκη από το μπάγκο της ΑΕΚ. Αν και εφόσον σας αρέσει η φάση που γίνεται εδώ στο κανάλι, είτε με τα αθλητικά, τα σχόλια που γίνονται, είτε με τη μουσική που βγαίνουν στίχοι στο δευτερόλεπτο, βασικά στα κλάσματα του δευτερόλεπτου, πολύ αυθόρμητα, είτε με τις τρομακτικές ιστορίες, που είναι μυστηριώδει και τα λοιπά, θέλουν και σκέψη. Είτε με τα καυτά βιντεάκια, είτε με την αστρονομία, μπορείτε φυσικά να κάνετε like, εγγραφή, σχόλιο, κοινοποίηση, αλλά και το καμπανάκι μην ξεχάσετε να πατήσετε, έτσι ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για όσα θα ανεβαίνουν στη συνέχεια. Και θα είναι και πολύ πράγμα και φρέσκο πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον προτέρων, το εκτιμώ. Ο Τίγρης λοιπόν, γνωστός και ως Δημήτρης Μελισανίδης, αποφάσισε επιτέλους θα έλεγα εγώ για την αποπομπή του Αργύριου του Γιαννίκη, την απόλυσή του. Και να πω και κάτι άλλο. Είναι και παράξενο το γεγονός ότι ο ίδιος δεν παρετήθηκε. Δεν, δεν, ξέρω, δεν τον άφηνε να παρετηθεί ο Μελισανίδης, δεν ξέρω τι έγινε. Πάντως εγώ στη θέση του, έχοντας αυτά τα αποτελέσματα που είχα με την ομάδα αυτή, θα είχα σηκώθει να φύγω, ξέρω, εντάξει, από δεν πάει άλλο. Γιατί έχουμε για λίγο, πώς το λέει, λίγη τσίπα να πούμε. Γιατί εδώ μιλάμε για μεγάλες ομάδες. Ολυμπιακό, πανθναϊκός, ΑΕΚ. Ε, βέβαια. Και τώρα δεν γίνεται να περιμένει ο φίλος της ΑΕΚ, α πούμε, να έρθει άσπρη μέρα έτσι ξαφνικά. Και ας είναι και ο Φρυδόπουλος πολύ πιο ισχυρός χαρακτήρας, αμ, πολύ πιο μάγκα, να το πω έτσι, πολύ πιο αμ, έτσι, μεγάλος και σε ηλικία κιόλας, και εμπνέει το σεβασμό των παιχτών. Ήδη το έχει κάνει αυτό. Έναντι του Γιάννικη, τον οποίο Γιάννικη δεν τον σεβόντουσαν οι παίχτε. επειδή πιο πολύ σεβόντουσαν τον Άμραμπατ, ξέρω εγώ και τον Μάνταλο, παρά το Γιάννικη. Εμένα έτσι μου έχουν πει κάτι φίλοι μου, ξέρω εγώ. Με του οποίου μιλάω, με όλε τι ομάδε. Δεν κοιτάμε εμεί χρώματα και ομάδε και τέτοια. Μπάλα βλέπουμε, σχολιάζουμε. Αλλά για να γίνει η ΑΕΚ ξανά, η μεγάλη ΑΕΚ που είχε κάποτε πεχταράδε, Σαββέφσκι, Σαμπανάτζοβιτ, Σλίσκοβιτ μπροστά, Βασίλη Δημητριάδη που τώρα είναι παράγοντα, αλλά θα τα πω και αυτά τα θέματα των παραγόντων τη ΑΕΚ, ήξερα εγώ Χρήστο Κωστή, Ντανιέλ Μπατίστα, πιο παλιά δεν του προλάβαμε, Παπαϊωάνου, Νεστορίδη, μεγάλο παιχταρά. Και τσπάγια, τι να λέμε τώρα, χαράγαν τον κόσμο και μετά Ντέμι Νικολαίδη. Εντάξει, τερματοφύλακε, ξέρω εγώ, ο Αντώνη Ομίνου, ο, ο Ηλία Ατματζίδη. Έχουν περάσει κάποιοι αξιόλογοι παίχτε από την ΑΕΚ. Ο Στέλιο ο Μανολά. Μεγάλο αμυντικό. Μεγάλο αμυντικό. Δεν γίνεται δηλαδή να κοιτάει μόνο ο κύριο Μελισανίδη και να εστιάζει μόνο στο γήπεδο και το, το, χτίζει και να σου λέει εσένα του φίλου τη ΑΕΚ, ξέρω εγώ, την τάξη. Αφού σου χτίζω γήπεδο, να μην λε και τίποτα. Να λε και ευχαριστώ, ξέρω εγώ. Όχι, θα έχει και ομάδα. Τι θα παίξει, το τσιμέντο, το μπετό, ποιος, ποιος θα παίξει. Οι καρέκλες θα παίξουν ή τα, τα, δοκάρια. Θα παίξουν οι παίχτες, οι καλοί. Εντάξει, έχει φέρει κάποιους παίχτες και θα έχει και προπονητή όμως. Εντάξει, ο συγκεκριμένο, ο Γιάννικης, έκανε ωραία δουλειά στο Γιάννενα και είναι παιδί γεννημένο στη Γερμανία, με τρόπους, με κουλτούρα διαφορετική, με πιο ανοιχτά μυαλά, ξέρω εγώ, ναι, μπράβο όλα αυτά, ωραία αλλά δεν έχει και την πυγμή που χρειάζεται για εδώ στην Ελλάδα, α πούμε. Έτσι. Και αυτό αποδείχτηκε τώρα στα δύσκολα. Γιατί όλοι κρενόμαστε στα δύσκολα. Βέβαια, στα Γιάννενα είχε και ένα περιθώριο χρονικό να κάνει τη δουλειά του, να σφίξει την άμυνά του που πιστεύει πολύ στην άμυνα, να παίζει την κόντρα, να έχει τα χάφτα γρήγορα. Στην ΑΕΚ δεν έχει τέτοια πράγματα, τέτοια υλικά. Η ΑΕΚ πονάει στα χάφ πάρα πολύ, δηλαδή είναι τη πλάκα εκεί. Ποιο είναι αυτό ο Σιμάνσκι τώρα και ο άλλο ο ξέρω εγώ κάτι Σάκχοφ, δεν πάει να περπατήσει. Δεν είναι χάφ αυτά. Έτσι. Εκεί πονάει η like, ΑΕΚ περισσότερο. Και αυτό έχει την ομάδα αυτή αποκομμένη. Έτσι, δεν το βλέπουν δηλαδή. εκεί πονάει πιο πολύ, μετά πονάει στην άμυνα και στο τέρμα. Αλλά πιο πολύ στην άμυνα θα έλεγα. Το τέρμα μια χαρά είναι άμα είναι υγιή ο, ο ξένο που φέρανε. Ξεχνάω το όνομά του. Ο Στάνκοβιτ. Στάνκοβιτ, κάπω έτσι. Αυστριακό. Λοιπόν, παρόλο που το όνομά του το επώνυμο δεν είναι Αυστριακό, έτσι είναι αυτοί έχουν γερμανικά. Αυτό έχει σλάβικο επώνυμο. Εντάξει, θα χειρίζει από εκεί. Εν πάση περιπτώσει, καλό θεματοφύλακα, αλλά η άμυνα κατά δεύτερο λόγο πονάει στην ΑΕΚ. Τώρα δεν ξέρω, είναι υπηρεσιακό, λέει ο Φρυδόπουλο ο Σοκράτη, που τον θυμάμαι από εγώ παλιά στον Ιωνικό. Αμυντικά, αρασκληρή, Πολύ άμυνα. Με το κεφάλι, στο... αυτά να πέφτει στου αντιπάλου. Πολύ δυνατό. Έτσι θα είναι και σαν προπονητή και πήγαινε περίφημα με την ΑΕΚΒ, από ό,τι έχω μάθει. Οπότε δεν ξέρω τι θα κάνει, θα τον μονιμοποιήσει. Θα βρει άλλο προπονητή το καλοκαίρι. Κάνα φανσίπ, αυτό που ήταν στην Εθνική Ελλάδο. Γιατί έτσι γίνεται. Η Εθνική Ελλάδο, η ΕΠΟ είναι συνδεδεμένη με το Μέιν Σανίδη. Εκεί πήγε και ο πρώην του ο Πογέτ τώρα στην Εθνική, που είναι καλό ο Πογέτ και αυστηρό προπονητή. Καλύτερα θα ήταν στην ΑΕΚ παρά εκεί και θα φέρει αυτό στο φανσίπ, λέει, τη Εθνική. Μάλλον έτσι έχω ακούσει. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Αυτά είχα εγώ να πω για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, όλες και όλους. Χαιρετώ.